Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast. Είμαι η Λελούδα. Έξω βρέχει, έχει μπει το φθινόπωρο δυστυχώς, αλλά συνεχίζει να έχει απίστευτη ζέστη. Και τώρα με τη βροχή έχει και απίστευτη υγρασία. Εντάξει, καλά θα πάει αυτό. Ελπίζω να είσαστε καλά, να έχετε γυρίσει με ομαλό τρόπο στην καθημερινότητά σας, μετά από τις διακοπές σας, να μην συχτηρίζετε και την ώρα και τη στιγμή που γυρίσατε και γενικά να σας πηγαίνουν ωραία τα πράγματα. Εγώ εδώ πέρα, έτσι αυτή την εβδομάδα ξεκινάει και η δουλειά, οπότε σιγά σιγά μπαίνω σε μια άλλη ρουτίνα. Τελικό στάδιο, σε 20 μέρες παντρεύομαι, μου φαίνεται σαν ψέμα, αλήθεια. Εντάξει, περίεργα, αλλά καθόλου άγχος, καθόλου αγωνία, το περιμένω να το διασκεδάσω, να το χαρώ και... εδώ πέρα με το podcast να συζητήσουμε για το τι νέο υπάρχει και με αφορμή ότι είναι μήνας γάμου να πούμε για μια ταινία πιο κλασική πεθαίνεις που αφορά το γάμο. Είναι η Φυτός Κασέμ. Πριν από αυτό όμως, χθες το βράδυ έτσι όπως άραζα και καθόμουνα και χάζευα στο Instagram μέχρι να νιστάξω, είδα δυστυχώς ότι έφυγε από τη ζωή ο James Earl Jones σε ηλικία 93 ετών, πιο γνωστός για τη φωνή του ως Darth Vader και ως Mufasa, αλλά όχι μόνο. Ξεκίνησε με την ταινία SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, έχει ξεχωρίσει στην ταινία Οξυπόλυτος Τζο, Δάκρυα για μια χαμένη πατρίδα, Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη και ήταν και η φωνή του CNN. Θα ζει πάντα μέσα από τους ρόλους του και μέσα από την υπέροχη φωνή του. Αλλά σε άλλα ευχάριστα νέα, την περασμένη εβδομάδα ήταν το Φεστιβάλ Βενετίας, όπου Χρυσό Λέοντα πήρε ο αγαπημένος για μένα Πέδρο Αλμοδοβάρ με την πρώτη του αμερικάνικη ταινία, The Room Next Door, που είχε πρωταγωνίστρια την Τίλτα Σουίντον και την Τζούλιαν Μουρ. Ενώ ο Τιμ Μπάρτον απέκτησε το δικό του αστέρι στη λεωφόρο της δόξας, μάλιστα στη σειρά αυτός είναι το νούμερο 2788 που αποκτάει δικό του αστέρι. Επίσης, την προηγούμενη εβδομάδα είδα τη σειρά Chaos, που είναι στο top 10 του Netflix και εδώ στην Ελλάδα. Δημιουργός είναι Charlie Covell, που έχει κάνει και τη σειρά The End of the Fucking World. Πολύ ωραία σειρά, το The End of the Fucking World. Δύο σεζόν, 20 λεπτά επεισόδια, αλλά πραγματικά είναι από τις σειρές που μου έχουν μείνει, την προτείνω. Πολύ ωραία ιστορία, πολύ ωραία έτσι όπως εξελίσσεται, δεν κουράζει τόσο όσο, πολύ συγκινητική, με ωραία αισθητική, ωραίες ατάκες, σκηνοθετικά, υποκριτικά, όλα. Και πάμε τώρα στο Chaos, αμφιλεγόμενη σειρά, σε κάποιους δεν αρέσει καθόλου. Σαν ιστορία, έτσι λίγα λόγια, είμαστε στο τώρα, με τη διαφορά ότι οι Ολύμπιοι υπάρχουν, ο κόσμος πιστεύει σε αυτούς. Πρωταγωνιστής είναι ο Δίας, που στην ουσία εξαιτίας μιας προφητείας περνάει κρίση μέσης ηλικίας, μπορούμε να το πούμε έτσι, και αποφασίζει να τα κάνει όλα ρημαδιό. Στη σειρά εμφανίζεται ο Ποσειδώνας, ο Άδης με την Περσεφόνη, η Ήρα και από τα παιδιά του μόνο ο Διόνυσος προς το παρόν. Φαντάζομαι επειδή δεν το έκλεισε θα υπάρξει και δεύτερη σεζόν. Από μύθους υπάρχει έτσι ο
Προμηθέας και ιστορία, ο μύθος βασικά, του Ορφέα και της Ευρυδίκης. Οι άξονες που περιστρέφεται η όλη σειρά είναι γύρω από την εξουσία, τον έρωτα, το θάνατο, την οικογένεια, δηλαδή τις ισορροπίες που υπάρχουν σε μια οικογένεια. Ποιος κάνει κουμάντο, ποια είναι η σχέση γονιού, παιδιού, ενός ζευγαριού και προφανώς η κυριαρχία. Στα θετικά είναι ότι σαν ιδέα μου άρεσε πάρα πολύ που το τοποθετείς το τώρα, πως οι θεοί εντός εισαγωγικών αντιμετωπίζουν τους θνητούς, γιατί ένας άνθρωπος έχει την ανάγκη να πιστεύει, να αφιερώνεται στο θείο, να δίνει πολλές φορές ό,τι έχει και δεν έχει, ελπίζοντας για κάτι καλύτερο μετά. Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που πιστεύουμε σε κάτι, σε κάποιον, σε κάτι ανώτερο από την ανθρώπινη ύπαρξή μας? Αυτά ήταν τα θετικά. Στα αρνητικά, η απόδοση κάποιων μύθων. Ας πούμε, ο μύθος του Ορφέα και της Ευρυδίκης. Πέρα ότι τον άλλαξαν όσο δεν πάει, εντάξει, κράτησαν κανένα δυο βασικά στοιχεία. Από εκεί και πέρα με κούρασε πάρα πολύ. Δεν βρήκα λόγο να υπάρχει. Τον βρέθηκα, η Ευρυδίκη μου σπάσε τα νεύρα, δεν μου άρεσε και υποκριτικά κιόλας. Επίσης, ειδικά στη δική τους ιστορία κάπως, αλλά και γενικά σε όλη τη σειρά, ένα αρνητικό για μένα, υπήρχαν αρκετά gap, αρκετά κενά, πώς από το α πάμε στο β, και δεν είναι ότι θα σου το απαντήσει αργότερα αυτό. Πολλές σειρές το κάνουν, ότι θα απαντηθεί αργότερα αυτό. Όχι, ότι κάπου σαν να κάτι να πήγε λάθος στο μοντάζ νιώθω. Και από τη στιγμή που υποτίθεται αποφασίζεις να το τοποθετήσεις στην Ελλάδα, γιατί εντάξει, θα μπορούσε να το τοποθετήσει στο Μαλιμπού, άνετα. Η αισθητική, τα vibes, οι κόλλες και αυτά μου θύμισαν Μαλιμπού περισσότερο παρά Ελλάδα. Και μάλιστα Κρήτη, αποφασίσουν να το τοποθετήσουν στην Κρήτη, αλλά δεν είδα ούτε ένα στοιχείο ελληνικής κουλτούρας. Δεν σου είπα να αντιγράψεις ακριβώς, αλλά κάποια βασικά πράγματα μπορείς να τα πάρεις και να τα προσαρμόσεις. Δηλαδή, πέρα από ένα γεια σας στο πρώτο τελευταίο επεισόδιο που έλεγε ο Ποσειδώνας, δεν αντιλήφθηκα κάτι. Άντε λίγο ο Ποσειδώνας, είχε αυτό το στυλ του μέσου Έλληνα. Όλοι οι υπόλοιποι. Όχι, δεν θα μπορούσε κάπως στον τρόπο που ζούνε, στον τρόπο διασκέδασης, κάτι να πάρουν και να του βάλουν. Δεν προσπαθήσανε καθόλου. Μου θύμιζε αυτό το επεισόδιο από τη Ζήνα, το «γεια σου καλημέρα», «γεια σου καληνύχτα», «γεια σου καληνότσε». Αυτό, τίποτα άλλο. Εντάξει, επειδή η ιδέα μ' άρεσε, θα του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Περιμένω μια δεύτερη σεζόν. Αν και εκεί πέρα πάει από το κακό στο χειρότερο, είπα τσάω. Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Δηλαδή, αν δεν σας αρέσει η ιδέα να παίρνουν κάτι από μια κουλτούρα, από κάποια άλλη χώρα και να το κάνουν τελείως αμερικάνικο, μην μπείτε στη διαδικασία να το δείτε, γιατί αυτό έχει γίνει. Αν πάλι αυτό δεν έχετε πρόβλημα και είσαστε ok και μάλιστα σας αρέσει, δείτε το. Εντάξει, ok, 8 επεισόδια είναι, ένα 8ωρο δηλαδή, σαν να δουλεύετε μια μέρα. Αυτά με τα νεάκια της εβδομάδας και πάμε τώρα στην ταινία που αποφάσισα να ασχοληθώ αυτή την εβδομάδα. Είπαμε θα κάνουμε αφιέρωμα σε ταινίες που έχουν να κάνουν με το γάμο και τι πιο κλασικό από το Runaway Bride του 1999 σε σκηνοθεσία Gary Marshall. Η υπόθεση χωρίς spoiler, η Maggie, μια απλή κοπέλα που ζει σε μια επαρχιακή πόλη και έχει δικό της μαγαζί, έχει αφήσει στην εκκλησία 3 γαμπρούχους. Ο δημοσιογράφος από τη Νέα Υόρκη, Άικ Γκράχαμ, εξαιτίας ενός άρθρου που έγραψε για εκείνη ονομάζοντας την ύφη Δραπέτη, χάνει τη δουλειά του
και έτσι αποφασίζει να επισκεφτεί την πόλη της και να καταγράψει την τέταρτη προσπάθειά της να παντρευτεί, ώστε να αποκατασταθεί και το όνομά του, γιατί πιστεύει σίγουρο ότι θα το ξανακάνει. Αυτή είναι η υπόθεση χωρίς spoilers, κλασική ρομαντική κομεντή που έχει κάποια θετικά στοιχεία, αλλά βλέποντάς τη στο τώρα, έχει και αρνητικά στοιχεία, προφανώς. Okay, αξίζει 1-2 ωράκι κρατάει η ταινία, αν δεν την έχεις δει, δες την, γιατί είναι μια κλασική ταινία από το 90s, όλης αυτής της εποχής, της κουλτούρας. Αν σ' αρέσουν τα ρομαντικά, μπορείς ένα βράδυ εκεί που τρως το παγωτό σου να το βάλεις να παίζει, αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή δεν είναι μια ταινία που θα έβλεπα και θα ξανάβλεπα, γιατί μου ανοίγει καινούργιους ορίζοντες, είτε καλλιτεχνικά, είτε γιατί μου δίνει τροφή για σκέψη. Ο Γκάρι Μάρσαλ που σκηνοθετεί 1934-2016, ήταν και ηθοποιός, συγγραφέας και παραγωγός. Πέρα από η Νύφη Τόσκασε, η πιο γνωστή ταινία που έχει κάνει είναι το Pretty Woman το 1990. Επίσης, άλλες δύο ταινίες που έχω δει και είναι πολύ γνωστές, ή το Ημερολόγιο μιας πριγκίπισσας 2001 και το Ημερολόγιο μιας πριγκίπισσας 2004. Γενικά ξεκίνησε ως συγγραφέας κωμωδίας. Πέρα από τον Γκάρι Μάρσαλ έχουμε πρωταγωνιστές την Τζούλια Ρόμπερτς και τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Το σενάριο το υπογράφουν Τζόσαν Μακκίμπον και Σάρα Πάριοτ. Μουσική James Newton Howard και φωτογραφία Stuart Drybar. Φωτογραφικά τώρα ας ξεκινήσουμε. Χρωματική παλέτα κλασική, ναϊντίλα, με έτσι πιο θερμά χρώματα. Κάνα δύο ωραίες φωτογραφίες. Κλασική ας πούμε η Μάγκη που το σκάει με το άλογο και τρέχει στο λιβάδι. Είναι μια ωραία εικόνα, αν και τώρα λίγο στο σήμερα, βλέποντας εκεί πέρα το αλογάκι να το χτυπάει με τα λουλούδια για να ξεκινήσει να φύγει, λίγο το λυπάμαι και λίγο αχρίαστο. Δεν θα το προτιμούσα στο τώρα, στο σήμερα, να το δω αυτό. Επίσης μια άλλη εικόνα μετά προς το τέλος, spoiler alert, για όσους δεν έχουν δει την ταινία έστω και κατά λάθος, στο Star κάποιο βράδυ, κάποιο μεσημέρι, όποτε το βάζει και παίζει. Εικόνα που φεύγουν όχι μαζί στο ίδιο άλογο, αλλά ξεχωριστά τον Άι στα άλογα, εκείνος με το κουστούμι, αυτή με τον νηφικό, ή που παντρεύονται εκεί οι δυο τους και ξαφνικά σκάνε όλοι οι υπόλοιποι. Τόσο προς τις εικόνες, δεν μου προσφέρει κάποια άλλη εικόνα έτσι κάτι το φοβερό. Α, και επίσης αγαπημένη εικόνα είναι εκεί πέρα στην εκκλησία με τον ανεμιστήρα που έχει σηκώσει τα χέρια της για να μην υδρώσει και να αερίζεται έτσι στις μασχάλες, και μου αρέσει αυτό κιόλας σαν επιλογή, γιατί εντάξει, οι όμορφες γυναίκες δεν είναι πάντα τέλειες, ακόμα και στην πιο ωραία του στιγμή υδρώνουν και φοβούνται να μην χαλάσουν. Γενικά, σαν άνθρωπος, ο Γκάρι Μάρσαλ επιλέγει να δουλεύει ξανά και ξανά με τους ίδιους. Μάλιστα, από το Pretty Woman, οι ίδιοι ηθοποιοί είναι Τζούλια Ρόμπερτς, Ρίτσαρντ Γκιρ, Έκτορ Ελιζόντο, Κάθλιν Μάρσαλ και Λάρι Μίλλερ. Ο James Newton Howard, που του έγραψε τη μουσική, κάνει και τη μουσική για την ταινία τώρα. Και γενικά, νομίζω ότι έτσι λίγο που διάβασα στοιχεία και όπως τον παρουσιάζουν και όπως τον είδα στη συνέντευξή του που είδα για την ταινία που μίλαγε, καθότανε για κάθε ταινία και έφτιαχνε ολόκληρο άλμπουμ βγάζοντας φωτογραφίες ξεχωριστά με τον κάθε ηθοποιό, αλλά και ξεχωριστά με το κάθε μέλος όλου του συνεργείου. Αναμνηστικά, δεν ξέρω, γιατί του άρεσε σαν ιδέα. Ναι, μου βγάζει πολύ καλά vibes, ότι είναι ένας πολύ καλός συνεργάτης. Η μόνη του ιδιοτροπία ήταν να ζητάει από την παραγωγή,
υποχρέωνε την εκάστοτε παραγωγή εκεί που θα έκανε γυρίσματα κοντά να υπάρχει και ένα γήπεδο του μπάσκετ, γιατί είχε αιμονή με το μπάσκετ. Μετά, τι να πω για Julia Roberts, Richard Gere, δεύτερη συνεργασία. Η χημεία τους νομίζω φαίνεται τόσο και στο Pretty Woman και σε αυτή την ταινία, αν και δεν μ' αρέσει να λέω χημεία. Θεωρώ ότι και οι δύο είναι σωστοί και καλοί επαγγελματίες που συνεργάστηκαν με τον καλύτερο τρόπο και αυτό φαίνεται. Η Τζούλια Ρόμπερτς, αυτή η ταινία ήταν 24η και την ίδια χρονιά έκανε το ίδιο καλοκαίρι το Μια Βραδιά στο Notting Hill. Έχει βραβευτεί με Όσκαρ για την ταινία Έριν Μπρόκοβιτς. Γι' αυτό που ξεχωρίζει και το είπε και ο ίδιος ο Γκάρι Μάρσαλ, είναι προφανώς και το χαμόγελό της. Η Μάγκη άλλωστε φαίνεται ότι είναι ένας πολύ γοητευτικός χαρακτήρας που μαγεύει τους πάντες γύρω της, τόσο και άντρες όσο και γυναίκες, και νομίζω ότι το χαμόγελο της συγκεκριμένης γυναίκας ήταν το πιο κατάλληλο. Δηλαδή στην αρχή σκεφτόντουσαν για τη Σάντρα Μπούλοκ. Ωραία ηθοποιός, μ' αρέσει, αλλά νομίζω γιατί για το συγκεκριμένο ρόλο η Τζούλια Ρόμπερτς τέριαξε τα μάμ, είναι δηλαδή από τα θετικά της ταινίας. Επίσης ο Ρίτσαρντ Γκιρ, όλη αυτή η γοητεία ταιριάζει απίστευτα. Ξεκίνησε την καριέρα του με την ταινία Επάγγελμα Σιγκολό 1980. Πήρε χρυσή σφαίρα για το musical Chicago 2002 και δέχτηκε να κάνει αυτή την ταινία με την προϋπόθεση ότι δεν θα είχε καμία σχέση με το Pretty Woman, ότι δεν θα είναι Pretty Woman 2, και όντως είναι μια διαφορετική ιστορία. Δηλαδή πέρα από κάποια στοιχεία λόγω σκηνοθέτη, λόγω ότι είναι δύο ίδιοι πρωταγωνιστές, προφανώς και θα έχουμε κάποια παρόμοια πράγματα με το Pretty Woman, αλλά σαν story και vibe είναι κάτι το διαφορετικό, γιατί είχε κουραστεί να του κάνουν προτάσεις μετά το Pretty Woman για παρόμοια πράγματα και προφανώς είπε όχι. Όλα τα κουστούμια, κυρίως τα νηφικά, σχεδιάστηκαν από τον Albert Wolski, που έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, γιατί ένας άλλος στη θέση του θα είχε πάθει τσότσο και θα είχε βάλει την πρωταγωνίστρια να δοκιμάσει πάνω από 20 νηφικά μέχρι να βρει το κατάλληλο. Αυτός έβαλε 7 νηφικά να δοκιμάσει η Julia Roberts και από τα 7 κατέληξαν στα 5. Εκτός από το τελευταίο που εμφανίζεται η Julia Roberts, όλα τα υπόλοιπα σχεδιάστηκαν από τον ίδιο, αλλά το τελευταίο το είχε δει στη λεωφόρο Saks στο Manhattan σε ένα μαγαζί και λέει το συγκεκριμένο θα το αγοράσουμε γιατί είναι σαν να φτιάχτηκε για την Julia Roberts και μάλιστα για το χαρακτήρα της Maggie. Και μάλιστα όντως πραγματικά είναι το νηφικό που της ταιριάζει περισσότερο από όλα. Η ταινία μιλάει για τις ανθρώπινες σχέσεις, για το πώς γίνεται μια πρόταση γάμου, ρεαλιστική πρόταση γάμου, VS μια φαντασμογορική πρόταση γάμου, και δεν είναι απαραίτητο ότι αν ο άλλος σου κάνει μια πολύ super wow πρόταση γάμου ότι όλη η πορεία της σχέσης θα εξελιχθεί τέλεια, όπως και αν σου κάνει μια απλή πρόταση γάμου δεν θα πάει καλά. Και γενικά αυτό που μου αρέσει είναι ότι αυτό που έχει σαν μότο η ταινία είναι ότι μάθε τον εαυτό σου πρώτα τι αρέσει σε σένα, τι θες να κάνεις, τι περιμένεις από τον εαυτό σου και από τους άλλους γύρω σου, και μετά κάνε μια σοβαρή σχέση και μετά αποφάσισε να παντρευτείς. Δηλαδή δεν γίνεται να μην ξέρεις πώς σου αρέσει να τρως τα αυγά σου, αλλά να αποφασίζεις να παντρευτείς με το καλημέρα σας επειδή ο άλλος σου ζήτησε να τον παντρευτείς. Γενικά η ταινία δεν άρεσε στους κριτικούς. Στο IMDb μάλιστα βαθμολογείται με 5,6, αλλά σίγουρα ήταν μια εμπορική επιτυχία με πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια. Χαμός, εντάξει, είναι και το vibe της εποχής, δηλαδή στα 90s κυριαρχούν τέτοιες ταινίες. Αυτή η αισθητική, το story και όλα είναι κάτι το διαφορετικό για τότε. Και επικεντρώνεται στους δύο χαρακτήρες, στην Maggie
που δεν έχει καταλάβει τι της αρέσει στη ζωή της, τι θέλει να κάνει, που συνεχώς βάζει τους άλλους πάνω από τον εαυτό της, γιατί πιστεύει ότι έτσι θα έρθει η ισορροπία και όχι με το να αποφασίσει και να δείξει τι η ίδια επιθυμεί. Ακόμα και το μαγαζί το έχει αναλάβει όταν η μητέρα της, αρχίζουν τα spoiler όπως καταλάβατε, όταν η μητέρα της πέθανε και έπρεπε να γυρίσει για να αναλάβει το μαγαζί του πατέρα της. Παρατάει τις σπουδές της στο κολέγιο για να τον στηρίξει. Και μάλιστα σε κάποια φάση λέει, αν εσύ έχεις κουραστεί εγώ να παρατάω γαμπρούς, εγώ έχω κουραστεί να σε βλέπω συνεχώς μεθυσμένο. Και τα λάθη των παιδιών καμιά φορά είναι και ως μια κραυγή βοήθειας, ότι δεν αντέχω λίγο τα δικά σου λάθη, οπότε ας να κάνω τα δικά μου λάθη. Μη με αφήνεις με το δικό σου βάρος. Δεν σου φορτώνω το βάρος μου, μη μου φορτώνεις το βάρος σου. Από την άλλη, ο Άικ φαίνεται ότι είναι ένας μισογίνης που γράφει στα άρθρα του για τις γυναίκες με στερεότυπα. Κουβαλάει ο ίδιος το διαζύγιο του. Λέει κανείς από μακριά μπαμ ότι είσαι χωρισμένος. Και ο ίδιος δεν ανταποκρίθηκε ποτέ στα θέλω των γονιών του. Και ο ίδιος φαίνεται να είναι φοβισμένος, να μην ξέρει ακριβώς τι θέλει. Και ότι σιγά σιγά πρέπει να αποτινάξει τα στερεότυπα που έχει στο κεφάλι του. Και όντως κάνει μια μετάβαση, ότι αρχίζει την δικαιολογή γιατί αυτή η γυναίκα αποφασίζει να το σκάσει κάθε φορά από την εκκλησία. Αυτά είναι τα θετικά της ταινίας. Επίσης, έχει απίστευτο ρυθμό σαν ταινία. Πολύ γρήγορο στην αρχή, περνάει, δεν το καταλαβαίνεις. Είναι 2 ώρες ταινία και είναι σαν να πέρασε μία ώρα. Προς το τέλος κάνει έτσι μια ωραία παύση και ξανά μετά ρυθμός. Μ' αρέσει η σχέση που έχει κρατήσει ο Άικ με την πρώην γυναίκα του, που έχει ξαναπαντρευτεί και κρατάει φιλική σχέση με τον τωρινό της άντρα. Επιπλέον μια πολύ αστεία προσθήκη και λεπτομέρεια που έχει βάλει ο Μάρσαλ είναι ότι έχει επιλέξει μια τόσο μικρή πόλη να υπάρχουν πάρα πολλά δίδυμα και τρίδυμα. Ποιες οι πιθανότητες σε μια τόσο μικρή πόλη να υπάρχουν τόσα πολλά δίδυμα και τρίδυμα. Αγαπημένες σκηνές είναι η σκηνή στο δεύτερο γάμο, όπου η Μάγκη πάει να το σκάσει και μαζί της σέρνει το παρανυφάκι. Γελάω πάρα πολύ με αυτή τη σκηνή, δεν ξέρω, τη βρίσκω ξεκαρδιστική. Μ' αρέσει που δείχνει με εικόνες πως αυτή η γυναίκα, και δεν στο λέει ακριβώς με λόγια, πως αυτή η γυναίκα δεν έχει βρει τον εαυτό της και θέλει πάντα να κάνει τους άλλους να τη συμπαθούν γιατί την ερωτεύονται τρελά. Και μάλιστα είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι κανένας από τους πρώην που τους έχει παρατήσει δημόσια δεν τις κρατάει κακία, με όλους κρατάει καλή σχέση. Δείχνει δηλαδή με αυτόν τον τρόπο την γοητεία της χωρίς να γίνεται προκλητική. Δηλαδή έχει έναν ερωτισμό αυτός ο χαρακτήρας χωρίς να είναι μια σεξι γυναίκα με την κλασική έννοια. Έχει κάτι το μαγευτικό που όπου περνάει γυναίκες άντρες τους μαγεύει, φλερταρεί με έναν δικό της τρόπο, είναι έτσι ανεξάρτητη από κατά μία έννοια, δυναμική. Και αυτό ότι προσπαθεί να πιστεύει ότι κρατάει τις ισορροπίες κάνοντας πραγματικότητα τις επιθυμίες των άλλων και δεν σκέφτεται, ακόμα δηλαδή και με τη σχέση με τον πατέρα της, ότι δεν σκέφτεται τι θέλω εγώ πραγματικά. Ήθελα πάντα να κρατήσω αυτό το μαγαζί, μήπως ήθελα να κάνω κάτι δικό μου, μήπως το όνειρό μου είναι να σχεδιάζω λάμπες που θα τις πουλάω στη Νέα Υόρκη. Και σιγά σιγά με την γνωριμία της με τον Άικ αρχίζει πραγματικά
να βρίσκει ποιος είναι ο εαυτός της, όπως αντίστοιχα και ο Άικ αρχίζει να αποτινάζει τα στερεότυπα που έχει για τις γυναίκες, να δικαιολογεί το φόβο, να παραδέχεται ότι και ο ίδιος είναι τρομοκρατημένος, ότι πάντα ήθελε να γράψει ένα βιβλίο και όχι απλά να κάνει μια γρήγορη φιλολογία, όπως λένε την αρθογραφία. Η λεπτομέρεια είναι ότι ο κάθε γάμος αντανακλά όχι τη Μάγκη, αλλά τους γαμπρούς. Ο πρώτος γάμος που γίνεται με έναν alternative τύπο που ακούει metal rock, και η ίδια Μάγκη επιλέγει να βάλει ένα πιο απλό νηφικό, να κάνει τα μαλλιά της κοτσιδάκια, να έχει τατουά στην πλάτη, να πέσει στο κοινό, να ακούγεται rock μουσική όσο πριν το γάμο και να το σκάει πάνω σε μια μηχανή. Ο δεύτερος, που ο γαμπρός αυτή τη φορά είναι πιο καθώς πρέπει και πιο θρήσκος, και ο γάμος έχει το ίδιο vibe, πιο καθώς πρέπει, πιο σεμνός, μέσα σε εκκλησία, ήσυχος, το νηφικό της είναι πιο μαζεμένο, που σε κάθε περίπτωση και για τους δύο αυτούς βγήκε σε καλό, γιατί ο πρώτος βρήκε μια κοπέλα που του ταιριάζει, ο δεύτερος κατέληξε να γίνει πάτερ σε μια καθολική εκκλησία, οπότε ίσως γι' αυτό δεν τις κρατάνε κακή, ότι μετά από αυτό ήρθε κάτι καλύτερο. Ο τρίτος βέβαια τις κρατάει κακή, είναι αυτός που ήρθε σε επαφή με τον Άικ και είπε ότι είπε για τη Μάγκη, ασχολείται με έντομα, οπότε ο γάμος έγινε μέσα στο δάσος, όλοι φορούσαν λευκά, ήταν έτσι πιο νεραϊδένιος, η Μάγκη εμφανίζεται πάνω σε ένα άλογο σαν νεράιδα, αλλά μάλλον ούτε αυτό ήθελε. Και πάμε στον τέταρτο γάμο, που γίνεται με έναν προπονητή που αποφασίζουν, υποτίθεται αποφασίζουν, έχει αποφασίσει ο γαμπρός, ο Μπομ, ότι ταξίδι του μέλητος θα πάνε στο Everest. Της κάνει και αυτός μια full ρομαντική πρόταση γάμου, που με αυτόν δεν φτάνει ποτέ στο γάμο, γιατί έχουν αναπτυχθεί τα συναισθήματα με το Άικ και μέσα σε 2 μέρες αποφασίζουν με τον Άικ να παντρευτούν. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, αρχίζει το αρνητικό για μένα. Αποφασίζεις ότι ταιριάζεις με αυτόν, είναι ο πρώτος που βλέπει πραγματικά ποια είσαι, δεν προσποιείσαι, του δείχνεις αυτή είμαι και αυτό σου λέει σε ρωτεύτηκα για αυτό που είσαι και όχι για αυτό που προσπαθούσες να πείσεις. Δεν ήθελες δηλαδή να μου κάνεις πραγματικότητα τις επιθυμίες. Ωραία, αφού βρίσκεις έναν πιο normal και αρχίσεις και συνειδητοποιείς και εσύ τι θες να κάνεις με τη ζωή σου. Γιατί πρέπει Σόνι και Ντέ να παντρευτούν σε 2 μέρες. Και ο περίγυρός του, ο περίγυρός τους, ειδικά αυτού νου που δεν γνωρίζουν καν την ύφη, δηλαδή πήγε για δουλειά υποτίθεται και τους παίρνει τηλέφωνο παντρεύουμε. Μήπως να μην βιαστείς, μήπως να γνωριστείτε, να το ζήσετε σαν απλό ζευγάρι και βλέπετε. Όχι, θα παντρευτούμε. Και προφανώς η Μάγκη αυτή τη φορά ίσως από άγχος, ότι υπάρχει πάρα πολύ κόσμος, το αγωνία και αυτό, ότι τον παρατάει. Βέβαια είναι ο μόνος που την κυνηγάει, δηλαδή μέχρι και τελευταία στιγμή την παρακαλάει, μη φύγεις, μη με παρατάς. Οκ, αυτό από τη μία είναι ωραίο, αλλά δηλαδή 2 μέρες είχατε σχέση και παντρεύεστε. Κάπου όπα. Και το απογοητευτικό τέλος για μένα είναι το γεγονός ότι οκ, αυτή συνειδητοποιεί πλέον ποια είναι, τι θέλει να κάνει, αρχίζει και κυνηγάει τον όνειρό της, στέλνει και πουλάει τις λάμπες της, μένει με τον εαυτό της. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ προβληματικό να μην έχει ζήσει σαν ενήλικας μόνος σου ένα διάστημα και πάντα να πηγαίνεις από σχέση σε σχέση. Για μένα, σε άλλους μπορεί να λειτουργεί, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να περάσεις ένα διάστημα με τον εαυτό σου, να δεις τι σ' αρέσει, μπορείς να μείνεις μόνος σου και να αντέξεις τη μοναξιά σου. Αν δεν μπορείς να αντέξεις τη μοναξιά σου, σημαίνει ότι
κάπου δεν τα έχεις βρει με το μέσα σου, άρα πώς θα τα βρεις με έναν άλλον άνθρωπο. Να δεις τι σ' αρέσει, σ' αρέσει να βλέπεις τηλεόραση, σ' αρέσει να βλέπεις ταινίες, σ' αρέσει να πηγαίνεις να γυμνάζεσαι, να διαβάζεις, να μαγειρεύεις, να κοιμάσαι, να καλοπίζεσαι, να πηγαίνεις για ψώνια. Πώς όταν θα μπεις σε μια σχέση θα ξέρεις τι μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου. Οπότε είναι θετικό που η Μάγκη περνάει ένα διάστημα μόνη της. Ο Άικ έχει αποτινάξει κάποια πράγματα, δεν την κατηγορεί. Εννοείται είναι πληγωμένος, αλλά θα μπορούσε ανά πάσα ώρα και στιγμή να την κατηγορεί. Και το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη απογοήτευση για μένα στην ταινία είναι ότι, okay, πάει, τον βρίσκει, του λέει ότι θέλει να είναι μαζί γιατί είσαι ο πρώτος που δεν του είπα ψέματα, σε όλους τους άλλους είπα ψέματα, προσαρμόστηκα, έκανα τους πιστέψω ότι είμαι κάποια άλλη ιδανική για εκείνους που δεν ήταν αλήθεια, είσαι ο πρώτος που είδε ποια πραγματικά είμαι και θα μπορούσα να πω ότι, ξέρεις κάτι, ας περάσουμε ένα διάστημα ως ζευγάρι και όπου μας πάει. Και πάλι έρχεται και του κάνει αυτή τη φορά αυτή πρόταση γάμου, του παραδίδει και τα παπούτσια τρεξίματός της, ότι τα δίνω σε σένα, δεν τα έχω ανάγκη πλέον, από την άποψη ότι δεν θα φύγω μακριά αυτή τη φορά. Okay, γλυκό, ωραίο που αποφασίζουν να παντρευτούν οι δυο τους χωρίς την παρουσία κανενός, για να μην αγχωθεί και αυτή, αλλά okay, φεύγουν πάνω σε ξεχωριστά άλογα, να είναι κατά κάποιο τρόπο ακόμα και μέσα στη σχέση ανεξάρτητη, αλλά θα ήθελα αυτό, ότι να καταλήξουν μαζί χωρίς στην ουσία να καταλήξουν στον γάμο. Δεν ξέρω, πείτε μου τη γνώμη σας. Δηλαδή ήταν λίγο ότι γιατί πρέπει Σόνι και Ντέ να καταλήξει με γάμο. Γιατί πρέπει το ευτυχισμένο τέλος να είναι αυτό. Θα μου πεις, μιλάς τώρα με την οπτική του 2024. Ναι, συμφωνώ ότι άλλη εποχή, δηλαδή μεσολαβούν 25 χρόνια, αλλά δεν θα ήταν ακόμα πιο ανατρεπτικό και δεν θα δίνει μια πιο κλασική διάσταση με αυτή την ανατροπή στο τέλος. Γράψτε μου τη σκέψη σας, θα χαρώ να μου πείτε εσείς τι σκέφτεστε για την ταινία. Αν θεωρείτε ότι είμαι υπερβολική, ότι δεν έγινε και κάτι που παντρεύτηκαν εν τέλει. Fun fact, επειδή έκατσα και είδα, προσπαθώ, επειδή μια ταινία τελειώνει όταν τελειώνουν και οι τίτλοι τέλους στην ουσία, έκατσα και είδα και όλους τους τίτλους τέλους και πριν τη Marvel ήταν ο Γκάρι Μάρσαλ που μετά έβαλε extra clip που δείχνει τη Μάγκη με τον Άικ να έχει περάσει διάστημα, φαίνεται δηλαδή ότι παντρεύτηκαν κάπου καλοκαίρι προς φθινόπωρο, ότι είναι χειμώνας τώρα και συνεχίζουν να είναι μαζί, ότι σαν να πέτυχε το γλυκό με αυτούς τους δύο. Και λέω, οπ, μήπως η Marvel το είδε από Γκάρι Μάρσαλ και αντέγραψε. Δεν ξέρω. Αυτά με την ταινία, δεν θέλω να κουράσω, γιατί, okay, όπως είπα, είναι μια ταινία που δεν σου ανοίγει καλλιτεχνικούς ορίζοντες και δεν σου δίνει τροφή για σκέψη. Σου δίνει αφορμή για συζητήσεις. Το ότι ίσως σε μια παρέα θα μπορούσε να συζητήσει κάποιος ότι γιατί πρέπει αυτοί οι δύο να καταλήξουν να παντρευτούν και να μην είναι απλά μαζί. Γράψτε μου τη γνώμη σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να διαβάσω σχόλια οπουδήποτε, σε Spotify, YouTube, Apple Podcast, όπου και αν ακούτε αυτό το podcast, ή ακόμα και στα post στο Instagram. Αν ακολουθείτε, θα έχω και link από κάτω αν θέλετε να κάνετε ένα follow για support και να μαθαίνετε πρώτοι πότε ανεβαίνει επεισόδιο. Θα έρθουμε την άλλη εβδομάδα με άλλη ταινία με κεντρικό θέμα τον γάμο. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα πια. Ίσως να θέλετε να προτείνετε εσείς κάποια αγαπημένη και θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Γεια σας! Cut!